Λοιπόν, δίπλα μας είναι ο κύριος Μανώλης Ανδρουλάκης, ταμείας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Ολοκληρώθηκαν τα 25α κριτήρια εδώ στην Καβάλα. Μια διοργάνωση 5 ημερών, 20 ομάδες, γέμισε η πόλη από αθλητές, ανθρώπους που συνόδευαν, συνοδούς των ομάδων. Θέλω τη γνώμη σας για όλη αυτή τη διοργάνωση, αν την λογίζετε επιτυχημένη και τέλος πάντων έναν απολογισμό στο σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι πως Διδασκαλική Ομοσπονδία στηρίζουν τον θεσμό των ακριτηδίων. Ένα συναπάντημα αθλητικό, πολιτιστικό, συναδελφικό συναδέλφων από Ελλάδα και Κύπρο. Νομίζω ότι δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Η πόλη της Καβάλας πάρα πολύ φιλόξενη. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ραντεβού στα 26 ακριτήδια από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι και με το επίπεδο των αγώνων αλλά και με το επίπεδο της συνεργασίας και της ύπνοιας που έδειξαν οι παίκτες μεταξύ τους. Και ένα σχόλιο για τον τελικό που παρακολουθήσαμε πριν λίγο. Ο Ξάνθη κέρδισε την Λεμεσό στον μεγάλο τελικό. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει σε τελικούς. Αν υπολογίσουμε και την κούραση των παικτών 5 μέρες τώρα, νομίζω ήταν αντάξιο οι καλύτερες ομάδες ήταν στο τελικό και ο τελικός ήταν αντάξιος μιας πολύ καλής διοργάνωσης. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλοκαίρι. Επίσης, για χαρά. Ολοκληρώθηκαν τα 25 ακριτήρια εδώ στην Καβάλα. Θέλω ένα σχόλιο, έναν απολογισμό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. 20 ομάδες, 17 από την Καβάλα, 3 από την Ελλάδα, συγγνώμη, 3 από την Κύπρο. Για 5 ολόκληρες ημέρες, 5 γήπεδα, 500 αθλητές, άλλοι 100-150 σύζυγοι, παιδιά κλπ. Δηλαδή 650 άτομα περίπου. Τα πήγαμε νομίζω περίφημα. Ευχαριστημένοι από ό,τι είδα φύγαν όλοι. Τα σχόλια ήταν όλα θετικά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί νομίζουμε ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Ευχαριστούμε από καρδιάς μας το Δήμο Καβάλας, την Αντιπεριφέρεια Καβάλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σκλαρή, ο οποίος φρόντισε για ένα ωραίο βράδυ και ένα άλλο ένα πρωινό στην Λυδία. Ευχαριστούμε την Ιερά Μητρόπολη, Φιλίππων και Νεαπόλεως. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές, δείτε, τους κυρίους και τις κυρίες οι οποίοι βοηθήσανε, τους υπευθύνους των γηπέδων. Επίσης να ευχαριστήσω τους υπευθύνους κάποιων ομάδων όπως είναι η ομάδα των Αμυσιανών για την παραχώρηση του γηπέδου, την ομάδα του ΑΟ Καβάλας και την παραχώρηση του Αντί Καραγιάννη, παραχώρηση βοηθητικού, την ομάδα του Χαλκιερού. Είναι κι άλλοι, δεν ξέρω αν κάποιον ξεχνάω, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι βοήθησαν και φυσικά τη ΔΟΕ, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία όπως και την Ομοσπονδία των Κυπρίων Δασκάλων, οι οποίοι 100% βάλαν τα χρήματα για να γίνει αυτή η άψογη διοργάνωση. Κουραστήκαμε μεν, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι βλέποντας ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικότατο και του χρόνου μάλλον θα γίνει στην Κύπρο ή αν δεν μπορέσουμε να πάμε στην Κύπρο θα γίνει στο νομό Άρτας. Ευχαριστώ και εσάς που ήσταν 5 μέρες μαζί μας. Ήσασταν και εσείς άψογοι. Με αγάπη. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.